Φίλοι και φίλες, καλό βράδυ. Πέμπτη βράδυ, θα κλείσουμε απόψε τον κύκλο της εβδομαδιαίας επικοινωνίας που έχουμε από Δευτέρα ως Πέμπτη και θα τον κλείσουμε με αναφορά σε γεγονότα τα οποία είναι σημαντικά, τα οποία έχουν γεμίσει την ατζέντα μας, την ατζέντα της επικαιρότητας, προέρχονται κυρίως από αυτό που ονομάζουμε εθνικά θέματα, που είναι και το μείζον θέμα αυτής της ευρύτερης χρονικής περίοδου και όπως και να το κάνουμε επηρεάζουν ή θα επηρεάσουν τη ζωή μας και τη δική μας καθημερινότητα. Όλα αυτά κινούνται βέβαια σε μια ατμόσφαιρα κρύα και το εννοώ καιρικά. Είχαμε χιόνι σήμερα λίγο μετά το πρωί στα βόρεια προάστια της Αθήνας και σε πολλές ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Ευτυχώς τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην αρχή λύθηκαν γρήγορα. Φαίνεται ότι απόψε το βράδυ, τις επόμενες ώρες, θα χιονίσει πάλι στα βόρεια προάστια της Αθήνας, αλλά στη συνέχεια προβλέπεται ότι ο καιρός θα βελτιωθεί σχετικά χωρίς να πάψει να υπάρχει αρκετό κρύο. Γι' αυτό θα παρακαλέσω όσοι μένετε στα βόρεια να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί το πρωί νωρίς που θα ξεκινήσετε να πάτε στη δουλειά σας. Προσοχή γιατί θα γλιστράει. Το λέω απλά και ανθρώπινα. Να έχουμε το νου μας. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, πριν σας πάω στον Ερντογάν, πριν σας πάω στον Τραμπ, όπου γύρω από τον πρόεδρο Τραμπ εκτιλήσεται ένα reality show το οποίο θα έπρεπε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το παρακολουθούμε όλοι, το οποίο θα έπρεπε να κάνει όλα τα άλλα reality shows παγκοσμίως και στην Ελλάδα να οδηγηθούν σε χρεοκοπία οι εταιρείες παραγωγής. Αυτό που γίνεται στην Αμερική είναι κάτι απίστευτο, κλείνει παρένθεση, θα τα πούμε σε λίγο. Πρέπει να σας πω ότι παρακολουθώ πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό το αστυνομικό δελτίο. Και βλέπω εικόνες από μια εγκληματικότητα η οποία χτυπούσε κόκκινο επί ΣΥΡΙΖΑ. Και είμαστε εδώ που βγαίναμε και τα λέγαμε και τα καταγγέλαμε δημόσια. Τώρα όμως αντί να υποσταλεί, αντί να συρρυκνωθεί, αντί να χτυπηθεί, έχει ξεπεράσει και το κόκκινο. Είπαμε ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης προσπαθεί να κάνει δουλειά. Κάνει δουλειά. Καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια, αλλά το να αναχθούν σε αστυνομικό φετίχ οι καταλήψεις και οι ανακαταλήψεις, νομίζουμε ότι αφαιρεί πολύτιμο χρόνο από τα αστυνομικά όργανα στην ανάγκη προστασίας του πολίτη, στην καθημερινότητά του. Αν δείτε, και πιστεύω θα μπορέσουμε στην εκπομπή να δούμε τα πλάνα, τι έγινε στο Πορτοράφτη, να μπαίνουν σε μίνι μάρκετ και να σαπίζουν στο ξύλο με σιδερένιο λωστό. Ξέρετε τι σημαίνει ξύλο με σιδερένιο λωστό? Σας το λέω ως δικηγόρος. Σημαίνει ανθρωποκτόνο πρόθεση. Δεν θέλεις να χτυπήσεις τον άλλο, να τον ξυλοκοπήσεις όταν τον χτυπάς στο κεφάλι με σιδερένιο λωστό. Τεκμέρεται ανθρωποκτόνος πρόθεση. Λοιπόν, για ένα μίνι μάρκετ, για να πάρουν τι, να πάρουν λίγες εκατοντάδες ευρώ, και αμφίβολο αν υπήρχαν λίγες εκατοντάδες ευρώ, και να πάρουν τσιγάρα και κάποια άλλα είδη. Όπως επίσης συνέβη προχθές στην Άνω Γλυφάδα, όπου ήταν το χάρο με τα μάτια τους, διότι μπήκανε 9 και κάτι το βράδυ και βάλανε τα πιστόλια στην κοιλιά μιας γυναίκας. Α, κοιτάξτε, κοιτάξτε στο σούπερ μάρκετ. Για να δούμε, ναι, βέβαια κύριε Καλογερή, ναι. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Κοιτάξτε ξύλο, τον χτυπάνε αλίπητα και χρησιμοποιούν και σιδερένιο λωστό. Κοιτάξτε, κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Και όλα αυτά σε ένα μίνι μάρκετ το οποίο πόσο να έχει, τι θα μπορούσαν να πάρουν. Κοιτάξτε τι γίνεται. Κοιτάξτε, τον χτυπάνε. Βλέπετε το σίδερο με το οποίο τον χτυπάνε. Λοιπόν, εδώ τεκμέρεται ανθρωποκτόνος πρόθεση. Και να αφήσουμε τα καλαμπούρια. Έτσι, να τα αφήσουμε τα καλαμπούρια. Για να πάρουν κούτες τσιγάρα, για να πάρουν το ταμείο, να σπάσουν την ταμιακή μηχανή. Τα ίδια και χειρότερα είχαμε, όπως σας είπα, στην Άνω Γλυφάδα προχθές, όταν βάλανε τα πιστόλια στην κοιλιά μιας γυναίκας που ήταν μέσα και ψώνιζε λίγο μετά τις 9. Ήταν και πολύ καλύτερος ο καιρός και υπήρχε κόσμος και έξω από το μαγαζί. Και στη συνέχεια, αφού πήραν ότι πήραν 400 ευρώ, σπέρνοντας τον πανικό, κάποιοι γενναίοι συμπολίτες μας που ήταν έξω προσπάθησαν να τους κυνηγήσουν και άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα. Σκεφτείτε ότι παραλίγο να θρηνήσουμε απώλεια ανθρωπίνων ζώων. Όταν έχει φτάσει να χρησιμοποιεί ένας κακοποιός το όπλο του γεμάτο σφαίρες και να ρίχνει
εν γνώση ότι μπορεί να προκαλέσει ανθρώπινα θύματα. Για να κλέψει 400 και 200 ευρώ και ορισμένες κούτες με τσιγάρα, αντιλαμβάνεστε πόσο χαμηλά έχει πέσει η αξία της ανθρώπινης ζωής στην Ελλάδα σήμερα. Λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσει μία σταυροφορία, μία εθνική εκστρατεία κατά της εγκληματικότητας της γειτονιάς. Για να προστατεύσουμε τον πολίτη. Τα λέγαμε επί ΣΥΡΙΖΑ, θα τα λέμε και τώρα και θα φωνάζουμε προς όλους τους αρμοδίους. Γιατί η ασφάλεια του πολίτη είναι βασικό ανθρώπινο και βασικό κοινωνικό δικαίωμα και δεν είναι ούτε αριστερή, ούτε κεντρώα, ούτε δεξιά. Είναι απλώς βασικό ανθρώπινο αγαθό. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Να πάμε με τη βοήθεια του europos.gr να δούμε τις βασικές εξελίξεις που σημειώνονται κυρίως στα εθνικά ζητήματα, αλλά και στα γεωπολιτικά, στις γεωπολιτικές σταθερές και παραμέτρους που συνθέτουν την πραγματικότητα στην ευρύτερη περιφέρεια στην οποία ανήκει η Ελλάδα. Προσέξτε, αυτά δεν είναι θεωρητικά ζητήματα. Επηρεάζουν τη ζωή και την ασφάλεια της Ελλάδας μας. Πάμε λοιπόν στην πρώτη κάρτα, κύριε Καλοκαιρινέ. Η Τουρκία κλιμακώνει την ένταση. Ανακοινώνει γεωτρήσεις και σεισμικές έρευνες μεταξύ Καστελορίζου και Λιβύης εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Πλήρης επιβεβαίωση του europos.gr, κυρίες και κύριοι, εδώ και 5 μήνες στο europos.gr είναι ο πρώτος ιστότοπος και εμείς εδώ από αυτή την εκπομπή είμαστε οι μόνοι που φωνάζαμε τότε ότι ο Ερντογάν μέσω του τουρκολιβικού συμφώνου χτίζει τον τρόπο με τον οποίο θα παραβιάσει θαλάσσιες ζώνες που ανήκουν στην Ελλάδα και τον χτίζει μεθοδικά και συστηματικά. Μόλις πριν από 20 μέρες, ειδικοί, καλόπιστοι άνθρωποι, αλλά με το επίπεδο των γνώσεων ή της εμπειρίας που διέθεταν, διαβεβαίωναν και εδώ ότι δεν θα κάνει το επόμενο βήμα. Και εμείς επιμέναμε ότι θα κάνει το επόμενο βήμα. Γιατί έχουμε γνώση και εμπειρία και πηγές στην απέναντι όχθη που μας μεταφέρουν ακριβώς τις σχετικές πληροφορίες. Και να σας πω και κάτι. Έχω συναντήσει τη ζωή μου 8 φορές τον Ερντογάν. Μπορώ να κάνω το ψυχογράφημα ενός ανθρώπου που τόσο δύσκολα εκδηλώνεται όσο ο Τούρκος ηγέτης, αλλά όταν τον παρατηρείς για αρκετές ώρες, μπορείς να βγάλεις χρήσιμα συμπεράσματα. Ο Ερντογάν, εάν δεν προχωρήσει και τώρα στο επόμενο βήμα, αυτογελιοποιείται. Καταραίει το οικοδόμημα που κατασκεύασε με τις διαπραγματεύσεις που κατέληξαν στο περιβόητο, επέσχυντο και παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο. Να περιμένουμε λοιπόν τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Γεωτρητικό. Πρώτα ερευνητικό, το ερευνητικό πήγε ήδη. Να περιμένουμε και γεωτρητικό σκάφος. Θα γίνει γρήγορα η αδειοδότηση σε θαλάσσιες ζώνες οι οποίες εμπεριέχονται στο τουρκολιβικό παράνομο και έολο σύμφωνο για τις θαλάσσιες ζώνες και με τις οποίες καταπατώνται κυριαρχικά δικαιώματα της ελληνικής δημοκρατίας στη θαλάσσια ζώνη που ξεκινάει από το συγκρότημα μεγίστης, δηλαδή σύμπλεγμα Καστελορίζου και φτάνει μέχρι νότιο-ανατολικά της Κρήτης. Εμπεριέχονται αυτές οι ζώνες στις συντεταγμένες που έστειλε ο Ερντογάν στον ΟΗΕ και βεβαίως εμπεριέχονται και στο παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, το βλέπετε εδώ, Νίκος Παναγιωτόπουλος, άδειασε τον Ερντογάν για τα ίμια. Εκτός πραγματικότητος, είπε ο Έλληνας Υπουργός, είναι ο Τούρκος Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, αναδείξαμε εμείς πρώτοι χτες αυτή την προβοκάτσια που έστησε ο Ερντογάν, προσπαθώντας να δώσει άλλο περιεχόμενο στο τηλεφώνημα του Χουλουσί Ακάρ, του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, προς τον Έλληνα ομόλογό του. Ο Ερντογάν είπε, προβοκάροντας ανοιχτά την ελληνική κυβέρνηση, ότι ο Ακάρ ευχαρίστησε τον Νίκο Παναγιωτόπουλο γιατί τραβήχτηκε η Ελλάδα από τα ίμια την ημέρα της θλιβερής εκείνης επετείου και δεν προκάλεσε την Τουρκία. Είπε ο Ερντογάν, αφού τραβήχτηκε η Ελλάδα, τραβήχτηκαμε κι εμείς. Αν έκανε κάτι άλλο η Ελλάδα, θα ακολουθούσαμε κι εμείς άλλο δρόμο, υπονοώντας το δρόμο της οξύτητας και της έντασης. Και πρόσθεσε ο Ερντογάν, αν η Ελλάδα ακολουθήσει την ίδια τακτική και για τα άλλα νησιά, τότε θα βρούμε λύση. Βόμβα. Βόμβα προβοκάτορα, κυρίες και κύριοι. Εμείς φωνάζαμε από χτες ότι πρέπει η ελληνική κυβέρνηση σε όλο το εύρος των δυνατοτήτων που διαθέτει σε θέματα επικοινωνίας να βγει και να διαψεύσει. Και ευτυχώς έγινε λίγο αργά.
Αλλά έγινε. Και αυτό είναι σημαντικό. Πάμε στην επόμενη είδηση. Τρίτη κάρτα από το europos.gr. Μπείτε μέσα να διαβάσετε την ειδησιογραφία και την αρθρογραφία. Κόλαση στην Ιντλίμπ. Νεκροί οι πρώτοι Ρώσοι στρατιώτες σε συριακό έδαφος από τουρκικά πυρά. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση του Κρεμλίνου. Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο Ερντογάν. Στη Συρία είπε στην Ιντλίμπ μην πλησιάζετε ούτε Ρώσοι ούτε Σύριοι. Και από ό,τι φαίνεται σήμερα είχαμε τα πρώτα θύματα και από την πλευρά των ρωσικών δυνάμεων. Πάμε στην επόμενη κάρτα, κύριε Καλοκαιρινέ. Έχουμε νέα διάσκεψη για τη Λιβύη, όπου υπάρχει και πάλι, με συγχωρείτε για την ποιότητα της φωνής, υπάρχει και πάλι προκλητικός αποκλεισμός της Ελλάδος. Μάλιστα, έγινε και κάτι εξαιρετικά γραφικό και αφήστε με να το χαρακτηρίσω κωμικο-τραγικό. Οι Ευρωπαίοι πρέσβεις, σε στυλ Marilyn Monroe που τραγουδάει το Happy Birthday Mr. President, έκαναν ένα πάρτι γενεθλίων στον Τούρκο Υπουργό των Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Θα σας δείξουμε σε λίγο τις φωτογραφίες, όπου τον περίμεναν, του έσβησαν κεράκια, του τραγούδισαν το Happy Birthday, γιατί ο Μεβλούτ είχε γενέθλια, ξεχνώντας τα όσα προκλητικά κάνει η Τουρκία, η οποία έχει εξελιχθεί σε διεθνή ταραξία της ευρύτερης περιοχής. Πάμε και στην επόμενη κάρτα. Πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον Επίτροπο για τα θέματα οικονομίας, τον Ιταλό Πάολο Τζεντιλόνι. Από αυτό προέκυψε ότι σταδιακά η Ελλάδα μπορεί να απελευθερώσει πόρους και ότι σε αυτή την προοπτική είναι θετική η σημερινή Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια έχουμε πολλά στάδια ακόμη να διανύσουμε. Στην πορεία της εκπομπής θα σας μιλήσουμε και για ένα μέγα σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στην Τουρκία και σε αυτό βεβαίως οποία έκπληξη φαίνεται να εμπλέκονται και συμφέροντα που βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο Ερντογάν. Λοιπόν, να καλωσορίσω τον κύριο Σάκη Ιωαννίδη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Αναλάβατε τα νέα καθήκοντα? Γιατί διάβαζα ότι θα αναλάβετε πρόεδρος ή διευθύνων σύμβουλο στα ΣΥ. Αυτό είναι θέμα του υπερταμείου και αποφασίζουν άλλοι οργανισμοί, δεν είναι θέμα κυβερνήσεως. Όταν βλέπω. Εκεί φτάσαμε. Φτάσαμε να αποφασίζουν για τη δημόσια περιουσία άλλοι. Περαστικά μας, θα έλεγα, σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Περαστικά μας. Είναι αιχμάλωτη η χώρα. Και κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Κωνσταντίνος Μάρκου, βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς μας ήρθατε. Νίκος Ιωσήφ, μέλος του τομέα επικοινωνίας του κινήματος αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Σε λίγο θα έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας, για λίγα λεπτά, αλλά πολύ χρήσιμα νομίζω, τον καθηγητή Χάρη Παπασουτηρίου, ο οποίος είναι ειδικευμένος, εκτός των άλλων, στο να παρακολουθεί την εσωτερική αμερικανική πολιτική. Θα μας δώσει λοιπόν εσωτερικές πινελιές από αυτά που γίνονται στην Αμερική και συγκροτούν, φίλοι και φίλες, ένα απίστευτο reality show. Τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά ο Τραμπ, γιατί ο Τραμπ έχει αυτή την υψηλή δημοτικότητα, γιατί η πλευρά των δημοκρατικών εμφανίζεται πολιτικά ανάπηρη και αδύναμη να προωθήσει μια σοβαρή υποψηφιότητα, ικανή να ξυλώσει τη δημοτικότητα του Τραμπ και να τον αντιμετωπίσει πρόσωπο με πρόσωπο στις αμερικανικές εκλογές που θα γίνουν τον επόμενο Νοέμβριο του 2020. Μέχρι τότε όμως, πάμε λίγο στους εκλεκτούς καλεσμένους. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ανατρέποντας λίγο την κοινοβουλευτική σειρά, κύριε Μάρκου, έχετε κάποια εσείς ανησυχία, γιατί αναφερθήκαμε πριν στις διευκρινήσεις που έδωσε ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας για το περιβόητο τηλεφώνημα Χουλουσία Κάρ προς τον ίδιο. Έχετε κάποια ανησυχία για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα θέματα που αφορούν αφενός μεν την Τουρκία και αφετέρου το μεταναστευτικό προσφυγικό, που δεν είναι δύο προβλήματα που ταυτίζονται, αλλά είναι δύο προβλήματα που συγκοινωνούν στο βάθος του ορίζοντα? Προφανώς ανησυχούμε, δεν υπάρχει αμφιβολία από αυτού. Ανησυχούμε καταρχήν αντικειμενικά.
σαν ένα δεδομένο πρόβλημα το οποίο είναι της πράγμασης μπροστά μας. Πρώτα και κύρια. Και βεβαίως, σε δεύτερο λόγο, ανησυχούμε όχι μόνο τώρα, αλλά εδώ και αρκετούς μήνες με βάση τους χειρισμούς που έχει κάνει στην εξωτερική μας πολιτική η κυβέρνηση. Δηλαδή, τι θα έκανε καλύτερο ΣΥΡΙΖΑ? Μάλιστα. Ή διαφορετικότερο, ας πούμε. Να το πιάσουμε από την αρχή, λοιπόν. Προφανώς και αποδέχομαι πλήρως την ανάλυσή σας ότι ο Ερντογάν δημιουργεί βήματα στα οποία είναι προφανές ότι προϊονίζει και επόμενα. Ακριβώς. Και θα έλεγα ότι... Με απόλυτη μεθοδικότητα. Κάτι πολύ δύσκολο, αλλά εκείνο που πρέπει να υπάρξει στη σκακέρα την πολιτική είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί και να έχει μια διέξοδο, το θηρίο, να το πω έτσι. Mm-hmm. Ξέρετε, γιατί εάν το παγιδευτεί θα είναι ακόμα πιο απρόσμενες και με βάση αυτό... Αρκεί η διέξοδος να μείνει στην πλάτη μας. Να μείνει στην πλάτη μας, προφανώς αυτό. Το κύριο και το βασικότερο που συνψηφίζει όλη την ανησυχία μας όσον αφορά την κυβερνητική πολιτική είναι ότι μέσα σε λίγους μήνες έχασε την έντονη παρουσία την διπλωματική και γεωστρατηγική που είχε η Ελλάδα οικοδομήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα χρόνια. Πάντως, γιατρέ μου, θα μου επιτρέψετε, διευρύνοντας τη συζήτηση, ξέρετε τι βλέπω. Mm. Και αυτό αποδεικνύεται και από τα όσα είπε ο Ερντογάν για το περιβόητο πλέον τηλεφώνημα που έκανε ο Ακάρ στον Έλληνα Υπουργό Αμήνης, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Τι αποδεικνύεται δηλαδή? Ότι από τη μία η Τουρκία πουλάει τσαμπουκά και το κάνει με ελεγχόμενο τρόπο, στέλνει ερευνητικό σκάφος, ανακοινώνει σήμερα ότι θα προχωρήσει και σε γεωτρήσεις και ούτω καθεξής. Και από την άλλη μας υποδεικνύει, αυτό έκανε με τις δηλώσεις του χθες, λέγοντας ψευδώς ότι περίπου συμφώνησε και η ελληνική πλευρά, ψευδέστατα, και το ξεκαθάρισε σήμερα και ο Παναγιωτόπουλος και τα υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησης. Και βεβαίως πιστεύουμε την ελληνική κυβέρνηση και όχι τις ψευτιές και την προπαγάνδα του Ερντογάν. Αλλά μας υποδεικνύει, προσέξτε, όχι το δρόμο του διαλόγου, το δρόμο μιας ολισθηρής διαπραγμάτευσης μέσα στην οποία θα γλιστρήσει η Ελλάδα και θα βρεθεί απέναντι σε μια Τουρκία που διεκδικεί νήσους, διεκδικεί αποστρατικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, διεκδικεί την κατοχύρωση της αυθαίρετης θέσης της ότι τα νησιά έχουν μόνο χωρικά ύδατα και δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και άλλα τέτοια παράνομα και αυθαίρετα. Εκεί μας πάει, εκεί μας τσουλάει. Ακούσατε τι είπε χθες ο Ερντογάν? Ο Ερντογάν είπε, ναι, λέει, και αφού λέει τραβήχτηκαν και οι Έλληνες από τα Ήμια, τραβηχτήκαμε κι εμείς, να λέει ο δρόμος. Αν το κάνουμε και στα υπόλοιπα νησιά, θα βρούμε λύση. Ναι. Έτσι. Προσέξτε, καταρχήν αποδέχουμε πλήρως την άποψή σας ότι πιστεύουμε την ελληνική κυβέρνηση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Βεβαίως και το σημειώσατε κιόλας. Δεν ξέρω αν είναι θέμα απειρίας ή όχι, αλλά καθυστέρησε αυτή η διάψευση, η οποία θα μπορούσε να βγει σε χρόνο ντετέ. Εμείς το φωνάζαμε όμως από χθες. Το αποδεχόμαστε. Λέγαμε τώρα να βγει όλη η κυβέρνηση και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, διαχρονικά η ελληνική πολιτική είναι οικοδομημένη στα πλαίσια των φιλικών και των σχέσεων συνεννόησης με την αντίπαλη, με την απέναντι χώρα. Με το γείτονά σου μιλάς, ασφαλώς. Δεν κόβεις τις γέφυρες. Ακριβώς. Κάθε φορά που τίθεται αυτό όμως, το θέμα είναι να διαμορφώσεις τους όρους της συνομιλίας σου. Εκείνο είναι το ζητούμενο και αυτή τη στιγμή, για μια ακόμα φορά, αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν. Να διαμορφωθούν οι όροι της συνομιλίας. Εκεί, και ολοκληρώνω, δεν σας καθυστερώ, εκεί έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα στο οποίο η Ελλάδα τους τελευταίους 3-4 μήνες έχει βρεθεί σε μειονεκτική θέση στην προσπάθεια να επιβάλλει ή να συνεννοηθεί αμοιβαία στους όρους συνομιλίας. Εκεί έχει... Για να πάμε στον κύριο Ιωαννίδη. Απάντηση στα όσα είπε το στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριο Ιωαννίδη. Νομίζω ότι σε αυτά τα θέματα δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει κάποια αντιπαράθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Βέβαια, με τσίκλησε στην τελευταία του τοποθέτηση ο κ. Μάρκου. Θέλω να θυμηθώ την επίσκεψη του κ. Ερντογάν επί ΣΥΡΙΖΑ, επί κ. Τσίπρα, που μέσα στο ίδιο το ελληνικό έδαφος απειλούσε θεούς και δαίμονες. Να τα βάλουμε και αυτά, επειδή μιλήσω για όρους συνομιλίας μεταξύ μας, εν πάση περιπτώσει.
με τι έχουμε να κάνουμε. Έχουμε να κάνουμε με έναν ηγέτη απέναντι της τουρκικής πλευράς, ο οποίος λειτουργεί τελευταία, συγχωρέστε με να το πω, αλλοπρόσαλα. Και γιατί το λέω αυτό. Φοβάμαι ότι δεν είναι αλλοπρόσαλος, κύριε. Ακούστε το γιατί το λέω είναι αυτό. Είναι εξαιρετικά μεθοδικός. Στο λειτουργεί δικό μας... όπως ο χειρουργός στο χειρουργείο. Είναι... Κάθε κίνησή του ξέρει πού πηγαίνει και τι εξυπηρετεί. Εγώ θα διαφωνήσω. Στο γενικό σύνολο λειτουργεί αλλοπρόσαλα. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να έχει καλύτερο σύμμαχο που είχε τα τελευταία δύο χρόνια τη Ρωσία και να πηγαίνει στην Ουκρανία και να μιλάει ότι δεν αναγνωρίζουμε τη συμφωνία της Κρυμαίας για προσάρτηση της Κρυμαίας στη Ρωσία. Ίσως να, αυτό προφανώς... ίσως να μην τα παρακολουθείτε τα θέματα. Γιατί το κάνω αυτό. Σας λέω, αφήστε με να δώσω μια πληρέστερη εικόνα. Αυτή η θέση που είπε ο Ερντογάν στο Κίεβο δεν την υιοθετεί τώρα. Είναι παγία θέση της ελληνικής, της τουρκικής διπλωματίας. Γιατί? Διότι πάντα η Τουρκία εμφανιζόταν ως προστάτηδα δύναμη των μουσουλμάνων του Καυκάσου και της υπερκαυκασίας. Δεν θα στο θέμα της Κρυμαίας υπάρχει το θέμα των Τατάρων της Κρυμαίας. Απλά υπάρχει το ζήτημα για τους πλέον... οποίους ο Ερντογάν έχει δώσει προσωπικές μάχες. Υπάρχει και το θέλει θέμα της σύγκρουσης. Τον προστάτη όλων των μουσουλμανικών πληθυσμών. Υπάρχει όμως και το θέμα της σύγκρουσης μεταξύ της Συρίας και της Τουρκίας. Ασφαλώς. Που η και στην Κρυμαία της... έχετε δίκιο, ήταν και πρόκληση και κατά του Πούτιν. Πρόκληση δεν το φοβάται όμως. Έλατε. Είδαμε... τη μία του ρίχνει το αεροπλάνο. Είδαμε... θυμόσαστε το Σουχόι που του το ρίχνει. Όπως είδαμε και το ρεπορτάζ. Και μετά πήγε και έφαγε με τον Πούτιν. Στο Europost, έτσι, σκοτώθηκαν Ρώσοι στρατιώτες. Όντως, ναι, όντως. Όπως το λέτε. Τι εννοώ με αυτό. Αν βάλει κανένας όλο το γεωπολιτικό σκηνικό, άμα θυμηθούμε ότι το Κογκρέσο το ίδιο από την αμερικάνικη πλευρά καταδίκασε τη συμφωνία Λιβύης. Το Κογκρέσο, όντως. Και το State Department. Έτσι. Και το εγώ μιλάω όμως. Ο Τραμπ ήταν για ένα κοινοβούλιο. Έτσι. Εγώ μιλάω για ένα κοινοβούλιο. Δεν μιλάω για ένα Υπουργείο Εξωτερικών. Σωστό. Μιλάω για ένα όχι, ολόκληρο και το κοινοβούλιο. State Department καταδίκασε. Ο Τραμπ είχε κράτημα κινητήρα. Σημαίνει και με τις διπλωματικές κινήσεις. Εκεί θα διαφωνήσω με τον κύριο Μάρκο εγώ. Με τις διπλωματικές κινήσεις που έχει κάνει η ελληνική πλευρά. Δηλαδή τι έχει κάνει. Πέρα από την τριμερή συμμαχία που υπάρχει μεταξύ Αιγύπτου, Ελλάδας και Ισραήλ. Προχθές ήταν ο Πρωθυπουργός στη Σαουδική Αραβία. Τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε το θέμα με τον στρατηγό Χαφτάρ και με το θέμα της Λιβύης. Όλα αυτά, την καταδίκη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Όλα αυτά δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε έναν διπλωματικό πυρετό για την απομόνωση μιας πολύ μεγάλης δύναμης, μεγαλύτερης από την Ελλάδα, που είναι η Τουρκία. Γιατί η Ελλάδα, καλός ή κακός, είναι μια μεγαλύτερη δύναμη στην περιοχή. Και μιλάω και πληθυσμιακά και οικονομικά, νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο χρειάζεται, εμείς θα αντιμετωπίσουμε τέτοιες προκλήσεις όπως η σημερινή του κυρίου Ερντογάν και θα συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε προκλήσεις του τύπου ότι μίλησαν στο τηλέφωνο, κουτσοβολιά δηλαδή, είπαν αυτό και αυτό και αυτό. Προβοκάτσια καθαρή. Έτσι, 100% προβοκάτσια. Καθαρή προβοκάτσια. Εμείς χρειάζεται να είμαστε για να ψυχρινοί. Δείξει την Ελλάδα ότι συμφωνεί με την κρυζοποίηση πολλών νησιών του Αιγαίου, όχι μόνο των ημείων. Έχουμε αποδείξει. Που και εκεί δεν αποδεχόμαστε την κρυζοποίηση. Έχουμε αποδείξει ως ελληνικός λαός και ως ελληνικές κυβερνήσεις, εγώ θα πω, όχι μόνο τη σημερινή, ότι δεν αποδεχόμαστε ούτε κρυζοποίησεις και ούτε μασάμε ως ελληνικό κράτος απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Είμαστε εδώ πέρα με τις δυνάμεις που έχουμε, με τις συμμαχίες που έχουμε, να υπερασπιστούμε τα δίκαιά μας και να υπερασπιστούμε αυτό το οποίο κάνουν τόσα χρόνια οι προγόνοι μας. Τελειώνω λέγοντάς σας ότι αυτή η προκλητικότητα θα συνεχιστεί. Και θα συνεχιστεί. Θα κλιμακωθεί κιόλας. Και θα κλιμακωθεί. Εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, ειδικά με τις εξαγγελίες που έκανε που διέρευσε ο κύριος Ερντογάν, ότι θα πάμε, θα βάλουμε γεωτρύπανο και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για παν ενδεχόμενο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Σωστό είναι αυτό. Και αν ήταν μια διερευνητική δουλειά που έκανε προχθές στην περιοχή. Τα ανακλαστικά μας. Τεστάρισε τα ανακλαστικά. Προφανώς και τεστάρισε και νομίζω ότι χειρίστηκε πάρα πολύ καλά η ελληνική πλευρά για να μην χρεωθεί μία σύραξη εντός ελληνικής πλευράς. Αλλά από εκεί και πέρα μιλάμε για ένα διαφορετικό πράγμα. Μα φέρει γεωτρύπανα. Εκεί πέρα είναι μία πράξη διαφορετική. Ακριβώς, ακριβώς. Κύριο Σιφ, τι λέτε εσείς? Κύριε Παναγιώτοπουλε, νομίζω ότι. Γιατί βλέπω ότι υιοθετείται και ένα διμέτωπο και σε ορισμένα πράγματα, ας πούμε, όπως για το θέμα των ΜΚΟ, είδα ότι η πλευρά του Κινήματος Αλλαγής περισσότερο προσέγγισε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ παρά στάθηκε στη μέση. Και λέω και εγώ τι συμβαίνει. Να το συζητήσουμε και αυτό μετά. Να το κουβεντιάσουμε μετά. Να τοποθετηθώ πρώτα. Και όπως θέμα... ξέρετε, διέρευσε και η πληροφορία για ένα ερωτική φύσεως, ενώ με την πολιτική έννοια του όρου. Άλλωστε, τίποτα δεν είναι παρεξηγήσιμο πια στις μέρες μας. Μεταξύ Φλαμπουράρη και γείτονα.
Με δεδομένο λοιπόν ότι ο Αλέκος είναι πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα και ο Κώστας, ο γείτονας, είναι πολύ κοντά στη Φωτεινή, στη Φόφη γεννηματά, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά παρεξηγούνται. Τέτοιου είδους φλερτ παρεξηγούνται σήμερα. Να δεν ξέρει κανείς πού μπορεί να οδηγήσουν τα ζευγάρια. Να πιάσουμε πρώτα την εξωτερική πολιτική και να πάμε μετά στα φλερτ. Ξέρετε, αναμφίβολα... εμείς δεν είμαστε μαρξιστές, είμαστε φροϊδιστές στην εκπομπή αυτή. Ωραία. Άρα η λίμπιντο είναι κυρίαρχη ή υποβόσκουσα. Νομίζω ότι αυτό κάνει πιο ενδιαφέρουσα την εκπομπή. Α, μπράβο, έτσι. Λοιπόν, αναμφίβολα η χώρα συμμετέχει σε ένα ενεξελίξει παγκόσμιο γεωπολιτικό σκάκι. Είπατε πολύ εύστοχα προηγουμένως ότι ο Ερντογάν χτίζει μεθοδικά. Θέλω να μείνω σε αυτή τη φράση σας, διότι τελικά νομίζω ότι πίσω από τη φράση σας αυτή κρύβεται και η πραγματική ενέργεια που θα πρέπει όλοι να έχουμε. Διότι εάν είχα σε κάτι να συμπληρώσω αυτό που είπατε, δεν είναι ότι ο Ερντογάν χτίζει μεθοδικά, είναι ότι η τουρκική εξωτερική πολιτική χτίζει μεθοδικά. Δεν χτίζει τώρα, χτίζει συνεχώς. Και αυτό είναι το βασικό μας μειονέκτημα. Σε κάθε φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με την τουρκική προκλητικότητα, ότι από τη μία έχουμε μία εθνική πολιτική και από την άλλη στη χώρα μας έχουμε μία κομματική πολιτική. Η διπλωματία, η εξωτερική πολιτική, η γεωπολιτική μας στρατηγική ανάγονται συνεχώς με έναν παρονομαστή κομματικό. Εάν αυτό δεν αλλάξει, εάν δεν βρούμε συνέχεια και συνέπεια στις ενέργειές μας, στους συμμάχους μας, σε αυτά που οικοδομούμε ως στρατηγική, νομίζω ότι η ανησυχία θα παραμείνει και δυστυχώς πάντα ισχύει το αν αποτύχεις να προετοιμαστείς, προετοιμάσου να αποτύχεις. Δεν βλέπω ότι το μέλλον προϊονίζεται αισιόδοξο. Τώρα να περάσω στο κομμάτι του φλερτ ή να μείνουμε εδώ. Πείτε μου δύο λόγια και για το ραντεβού πριν πάω στη διαφήμιση και ξαναγυρίσω πάλι στο μεταναστευτικό και στα μείζωνα. Για τις ΜΚΟ και τα λοιπά και τη στάση που πήραμε, πραγματικά γίνομαι παρατηρητής κάτι που θεωρώ ότι είναι παράδοξο. Ένα να σας πω κάτι. Ναι, κύριο, να το αφήσουμε για τις... Επειδή τα λέω όλα. Όχι ότι είναι κακό. Εγώ μάλιστα απευθύνομαι και σε πολλούς φίλους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν φαινακίζονται, δηλαδή αυταπατώνται μεταξύ τους, ότι δήθεν αν διαλυθεί το κοινάλ, θα πάρει όλο το ποσοστό η Νέα Δημοκρατία και θα πάει στο 50. Ο κύριος Ιωαννίδης είναι σοβαρός, δεν τα λέει αυτά. Αλλά άλλοι που είναι ημί σοβαροί. Mm-hmm. Λοιπόν, και δεν καταλαβαίνουν, γιατί δεν ξέρουν καλά το χώρο, ότι το κοινάλ πρέπει να υπάρχει. Είναι στοιχείο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Αν το κοινάλ διαλυθεί, 100-150 στελέχη το πολύ από τα κορυφαία, από τον αφρό, θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο και όλη η υπόλοιπη βάση θα πάει σύσσωμη στον Αλέξη. Και τότε ο Αλέξης δεν θα ξεκινάει από 32% που πήρε στις τελευταίες εκλογές, θα ξεκινά από 35 και 37 και θα δούνε κανέναν Αλέξη να σκαρφαλώνει σε 42 και 44 και θα τρίβουν τα μάτια τους. Από το στόμα σας για τους θεούτες. Λοιπόν, εγώ προειδοποιώ, ξέρετε. Όπως εδώ και πέντε μήνες, λέω ότι ο Ερντογάν θα κάνει τα επόμενα βήματα και μου λένε όλοι, μα τι είναι αυτά που λες και τα λοιπά. Γιατί κάθομαι και μελετάω και τα ψυχογραφήματα των ανθρώπων, αλλά και τις δυναμικές που αναπτύσσονται στην κοινωνία. Εγώ θα μείνω στη και κυρίως δεν βολεύομαι με τους εύκολους θριάμβους και τις εικόνες θριάμβου. Θυμόσαστε πριν από 3-3,5 χρόνια τι γινόταν στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και αυτά που υποστήριζαν την τότε αντιπολίτευση του Κυριάκου Μητσοτάκη έβγαιναν και σιγοψιθύριζαν ο Κούλης και ο Κούλης, έτσι έλεγε. Και υποτιμούσαν τον τότε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Και κάθε φορά που έβγαινε απέναντι στον Τσίπρα στη Βουλή έλεγαν τον έλειωσε ο Αλέξης. Δεν μπορεί το παιδί να τα βγάλει πέρα. Τον έλειωσε ο Αλέξης. Το ίδιο γίνεται ανάποδα τώρα. Το ίδιο γίνεται ανάποδα τώρα. Πεθαμένος ο Τσίπρας. Λοιπόν, μην θεωρείτε πεθαμένον κανέναν, διότι στην Ελλάδα αυτό που βλέπετε να θριαμβεύει την άλλη μέρα, την επόμενη μέρα θα το δείτε με knockdown να πέφτει κάτω. Το αποτέλεσμα μετράει. Να μείνουμε το αποτέλεσμα μετράει και προσέξτε τις υποχθόνιες, τα υποχθόνια και υποδόρια ρεύματα που διαρρέουν την ελληνική κοινωνία. Προσέξτε τα και μην τα υποτιμάτε. Ούτε δεξί, ούτε αριστερή, ούτε κεντρώοι. Να μείνουμε στην παρατήρησή σας ότι το πολιτικό σύστημα έχει ανάγκη το κίνημα αλλαγής. Και πώς είναι δυνατόν να μην το έχει ανάγκη όταν ο θεμέλιος λίθος του είναι το Πασόκ, που είναι οι ρίζες μεταπολιτευτικά του πολιτικού συστήματος της χώρας.
Λοιπόν, δεν πρόκειται να διαλυθούμε. Μπορεί να περιμένει η Νέα Δημοκρατία, μπορεί για να περιμένει. Το ραντεβού δεν μας είπατε. Ήταν μόνο ένα το ραντεβού. Είχε σεξ, είχε. Προχώρησε. Τι είχε τέλος πάντων, δώστε μας μια εικόνα. Το ραντεβού μεταξύ δύο ανθρώπων που συνυπάρχουν στο πολιτικό σκηνικό τα τελευταία 40 χρόνια για να πιούν ένα καφέ, μπορούμε να του δώσουμε ό,τι διάσταση θέλουμε, αναλόγως με το τι θέλει να δει καθένας μέσα από αυτό το ραντεβού. Νομίζω ότι. Αυτό μου θυμίζει παιδική εκπομπή τώρα. Πολύ συναντιέται, λέγει το δημοσιοποιούνται. Αυτό μου θυμίζει παιδική ζώνη τώρα. Λίγο πολύ συναντιούμαστε όλοι και εκτός. Τα στροφάκια τώρα μου θυμίζει παιδική ζώνη τώρα. Εάν κάνει κάποιος βούλτα. Της Κυριακής εκεί γύρω στις 12. Που το Σταρ τα προβάλλει. Αυτό σας είπα. Πολύ συναντιούνται, λίγοι το δημοσιοποιούνται. Λίγοι, δεν νομίζω ότι το δημοσιοποίησαν οι ίδιοι. Νομίζω ότι λίγοι άμα θέλανε να το κρατήσουν να το μυστικό, θα το κρατούσαν. Μυστικό τώρα, όταν πίνεις καφέ στη Μεγάλη Βρετανία ή στο Χίλτον, δεν είναι κάτι μάλιστα. Μυστικό. Λοιπόν, το μυστικό είναι κάτι που μπορεί να γεννήσει υποψίες. Το φανερό δεν γεννά υποψίες. Θα πάρουμε μια αναπνοή. Ξέρετε, δημιουργήθηκε πολύ θόρυβος και δικαιολογημένα, διότι δεν είναι δύο τυχαία πρόσωπα. Είναι δύο πρόσωπα που είναι πάρα πολύ κοντά στους αρχηγούς. Έτσι, και είναι και πάρα πολύ έμπειρα πρόσωπα, και ο ένας και ο άλλος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μια βαθιά αναπνοή. Εσείς βλέπετε διαφημίσεις και εμείς επαναρχόμαστε σε λίγο για να σας πούμε τα νεότερα. Θα σας σερβίρουμε ειδησογραφικά στην αρχή και ένα σκάνδαλο μικρό σε σχέση με τα ποσά δηλαδή. Έχει πολύ χρήμα μέσα, αλλά σε σχέση με αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν ή θα γίνουν στο μέλλον, από την οικογένεια Ερντογάν μιλάμε για ψηλικά. Αλλά θα σας το πούμε γιατί εμπλέκεται και η τουρκική Ερυθρά ημισέλληνος. Είναι πολλά τα λεφτά, όχι Άρη, Ρετζέπ. Θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε γρήγορα στο δεύτερο μέρος. Σάκης Ιωαννίδης από τη Νέα Δημοκρατία, Κωνσταντίνος Μάρκου από το ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Ιωσήφ από το ΚΙΝΑΛ και το ΠΑΣΟΚ. Κυρίες και κύριοι, και απόψε εστιάζουμε την προσοχή μας στις εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Αλλά δεν θα μείνουμε μόνο εδώ. Θέλω να ανοίξουμε μια παρένθεση για ένα θέμα που το είδαμε και αφορά όλους. Να ξαναδούμε πάλι, κύριε Καλοκαιρινέ, όταν είστε έτοιμος, παρακαλώ, τα πλάνα από την εισβολή στο μίνι μάρκετ στο Πορτοράφτη. Αν μπορέσουμε να τα ξαναδούμε για να δούμε τη βιαιότητα με την οποία μπαίνουν και χτυπάνε οι ληστές και οι κακοποιοί με σιδερολοστό. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Πώς τον σέρνουν και πώς τον χτυπάνε όλοι μαζί. Προσπαθήστε να δείτε το σιδερολοστό. Τον χτυπάνε με σιδερολοστό και στο κεφάλι, γνωρίζοντας ότι μπορεί να του προκαλέσουν θανατηφόρο πλήγμα. Εδώ κοιτάξτε, να το. Η ανθρωποκτόνος πρόθεση δηλαδή είναι προφανής. Λοιπόν, και όλα αυτά για να πάρουν κούτες τσιγάρα και να πάρουν και ό,τι είχε το ταμείο. Τι μπορεί να έχει, βλέπετε κούτες εδώ. Τι μπορεί να έχει το ταμείο, να έχει 200, 300 ευρώ, 400 ευρώ, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, σας δείχνω αυτά τα πλάνα για να θίξουμε ένα θέμα, το θέμα της καθημερινής ασφάλειας του πολίτη. Κύριε Ιωαννίδη, με συγχωρείτε που το λέω, αλλά έχω μεγάλη εκτίμηση στο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, όπως έχω μεγάλη εκτίμηση στο Λευτέρη Οικονόμου, τον Υφυπουργό, αλλά και στον αρχηγό της αστυνομίας, στον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη. Πρέπει όμως να σας πω ότι αισθάνομαι έχω την αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, ότι έχει αναχθεί το θέμα των καταλήψεων και των κτηρίων και τα λοιπά, που σωστά γίνεται η εκένωση. Ήταν ντροπή να έχουμε 85 κτίρια κατηλημένα από διαφόρους και να είναι ορμητήρια για κάθε κακοποιό στοιχείο. Αλλά έχει αναχθεί σε ένα φετίχ, σε ένα αστυνομικό φετίχ από την πολιτική ηγεσία. Και παραβλέπονται σημαντικά ζητήματα, πώς είναι η αστυνόμευση στην καθημερινότητα του πολίτη και μάλιστα του οικονομικά πιο αδύναμου πολίτη. Λοιπόν, βλέπετε τι γίνεται. Είδατε τι έγινε στην Γλυφάδα προχθές. Βάλανε τον πιστόλι στην κοιλιά της γυναίκας για να πάρουν 4 εκατοστάρικα και παραλίγο να θρυνήσουμε ανθρώπινα θύματα. Την επόμενη φορά δυστυχώς θα έχουμε και θύματα. Ξέρετε, ο νόμος των πιθανοτήτων έτσι λειτουργεί. Λοιπόν, μήπως πρέπει εδώ να οργανώσουμε μια εθνική σταυροφορία κατά του εγκλήματος της γειτονιάς,
του εγκλήματος της διπλανής πόρτας. Και εν πάση περιπτώσει να υπάρξουν και ποινές, κύριε Ιωαννίδη. Γιατί βλέπουμε ότι ορισμένοι που συλλαμβάνονται, είδατε τι έγινε με τη Σπύρα των δύο Βουλγάρων, η οποία λίστευε ιερόδουλες γυναίκες, αφού πρώτα τις κακοποιούσε, τις βίαζε και τις χτυπούσε σχεδόν μέχρι τα πρόθυρα της θανάτωσης. Τους είδατε? Είχανε μπει μέσα για βαρύτατα αδικήματα και βγήκανε το 19 για να επαναλάβουν τα ανδραγαθήματά τους, συσσαγωγικά. Λοιπόν, δεν πρέπει εδώ να ξεκινήσετε μια εθνική σταυροφορία κατά του εγκλήματος? Νομίζω, αν μου επιτρέπετε, έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση μια σταυροφορία κατά του εγκλήματος. Αργούν και τα αποτελέσματα. Και πιο γρήγορα αποτελέσματα. Και αυτό το οποίο προβάλλεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως με το θέμα των καταλήψεων, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πιασάρικο. Από εκεί και πέρα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ήδη η Αττική επανδρώθηκε με 1.500 ακόμα αστυνομικούς άμεσα, σε πάρα πολύ μικρό διάστημα, μέσα σε 5 μήνες ουσιαστικά, από 6 μήνες που αναλαμβάνουμε την κυβέρνηση, οι οποίοι θα περιπολούν πλέον στις γειτονιές. Και επίσης είχαμε μία σημαντική αλλαγή του ποινικού κώδικα, που επισήριζα επίσης ποινές χάδι για αυτούς οι οποίοι διέπραταν τα καθημερινά εγκλήματα, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, θυμάμαι στον ποινικό κώδικα, όταν είχε αλλάξει επί ΣΥΡΙΖΑ, αν κάποιος έμπαινε στο σπίτι σου και δεν είχε λεία πάνω από 120.000 ευρώ, δεν φυλακιζόταν αυτός εδώ ο άνθρωπος. Εμείς το διορθώσαμε αυτό και ποινικά. Και από εκεί και πέρα προχωρούμε σε ένα σχέδιο το οποίο έχει να κάνει με τους αστυνομικούς οι οποίοι θα βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Ήδη γίνεται αυτό. Αν κάποιος κυκλοφορήσει έξω στην κοινωνία, θα δει ότι οι περιπολίες των αστυνομικών είναι παραπάνω, οι αστυνομικοί είναι πολύ περισσότερο στον δρόμο και, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να αποφασίσουμε το εξής. Μας κατηγορεί εμάς η αξιωματική αντιπολίτευση, με το στόμα του κυρίου Τσίπρα, ότι έχουμε κάνει την Αθήνα αστυνομοκρατούμενη, και από την άλλη μας κατηγορούν ότι υπάρχει έγκλημα. Δηλαδή, αυτό δεν συνάδει το ένα με το άλλο. Και δεν συνάδει, γιατί είναι αλήθεια ότι όντως συμβαίνουν και διαπράττονται εγκλήματα. Κύριε Ιωαννίδη, διαπράττονται την αρχή της μηδενικής ανοχής. Διαπράττονται εγκλήματα. Την εφήμωσαν πολλά σύγχρονα κράτη σε μεγαλοπόλεις και είχε επιτυχία. Καμία ανοχή ούτε και στη μικρή παραβατικότητα. Καμία ανοχή. Κύριε Παναγιωτόπουλε, την έχουμε στη λογική μας την μηδενική ανοχή. Έτσι, σε αυτούς που αποδεδειγμένα διαπράττουν εγκλήματα, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε και μια αντιπολίτευση η οποία πολλές φορές για ψήλου πίδημα κατηγορεί την αστυνομία, επιτίθεται τη συναστυνομία, της βγάζει τα 1000 μύρια λέγοντάς τους ότι κακοποιούν τους πολίτες τους κλπ. Και όταν μιλάμε για εγκληματίες, το θέμα της ευόδοσης της ασφάλειας στις γειτονιές επανέρχεται σιγά σιγά. Δεν είναι ένα πράγμα το οποίο γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Μην γελιόμαστε. Το έγκλημα έχει προχωρήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και έχει προχωρήσει σε μεγάλου είδους εγκλήματα. Έχει ξεφύγει. Θυμόμαστε στο πρόσφατο παρελθόν. Θυμόμαστε στο πρόσφατο παρελθόν βόμβες, επιθέσεις σε απλούς πολίτες, κλοπές. Πάντως και τώρα γίνεται εκεί στα λαδάδικα στη Θεσσαλονίκη, κυκλοφορούν με τα καλά. Γίνεται, αλλά αντιμετωπίζεται και πιο γρήγορα και πλέον και από τον ποινικό κώδικα αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Ο ποινικός κώδικας αυτός άλλαξε. Άλλαξε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αναφέρατε πριν με το 19 για τους Βουλγάρους κλπ, όλοι αυτοί αποφυλακίστηκαν με τον ποινικό κώδικα τον οποίο είχε φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πιάναν οι αστυνομικοί, το έχουν καταγγείλει ήδη, πιάναν οι αστυνομικοί εγκληματίες, τους οδηγούσαν στη δικαιοσύνη και μετά οι ίδιοι αποφυλακίζονταν. Γιατί υπήρχε ένας ποινικός κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έλεγε αυτά εδώ τα πράγματα. Μάλιστα. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Κύριε Μάρκο. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί βλέπω διαστόματος κυρίου Ιωαννίδη, ότι πλέον η Νέα Δημοκρατία δεν μαθαίνει τίποτα από την ιστορία και τα λάθη της, και αυτό πολύ σύντομα θα την οδηγήσει στην γενική κατακραυγή. Αυτή είναι η ιδιαίτερη χαρά μου. Δηλαδή? Και θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Καταρχήν, έχει να κάνει με το πώς διαχειριζόμαστε αυτό το θέμα, και δεύτερον έχει να κάνει και με το επικοινωνιακό και αναλυθές που ισχύουν στα επιχειρήματα που κατέθεσε ο κύριος Ιωαννίδης. Τα νούμερα, αγαπητοί κύριοι, λένε το τελευταίο εξάμηνο το κοινό ποινικό έγκλημα έχει αυξηθεί. Τέλος. Είναι νούμερα αυτά.
και έχουν ανακοινωθεί δημόσια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι η δική σας, κύριε Παναγιωτόπουλε, εμπειρία. Θα αναζητήσετε στους φίλους σας, τους υπουργούς, να σας τα δώσω. Γιατί εγώ λέω τα νούμερα της αστυνομίας. Εσείς δεν τα βλέπετε. Προχθές στην επιτροπή που είχαν. Αν μου επιτρέπετε, δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα, σας παρακαλώ. Δεν σας επιτρέπω. Δεν σας επιτρέπω. Τα νούμερα της αστυνομίας. Η εγκληματικότητα στο κοινό ποινικό δίκαιο στη Βουλή ήταν μειωμένα. Έχει αυξηθεί η εγκληματικότητα. Λοιπόν, εγώ το λέω και αφήστε με να το πω. Να προσκαλέσουμε τους πολίτες να μπουν να δουν. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κύριε Παναγιώτοπουλε, να μπουν στη σελίδα της αστυνομίας. Δεν το ανέχομαι. Τον άκουσα χωρίς αυτό. Είπε παραπληροφόρηση, διότι οι ποινικοί κώδικες, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν μετά από 10 χρόνια και έγιναν μετά την άνοιξη του 19 και για λόγους αντιπολιτευτικούς δεν τους ψήφισε τότε η Νέα Δημοκρατία, είχαν κάποιες τροποποιήσεις οι οποίες επικοινωνιακού χαρακτήρα είχαν το καλοκαίρι. Ουσιαστικά μιλάμε για τον νόμο Παρασκευόπουλου, το οποίο είχε στόχο να λήξει το τεράστιο. Σας παρακαλώ, δεν σας επιτρέπω. Σας το είπα. Είστε κακός συζητητής, διότι παραπληροφορείτε και γι' αυτό δεν σας επιτρέπω. Τελείωσε. Αυτό το λέτε εσείς. Τελείωσε. Το λέω εγώ. Λοιπόν, θα με ακούσετε. Μην κάνουμε χρόνο σε εμφύλια πειρά. Ο νόμος Παρασκευόπουλου, λοιπόν, ήταν για να αποσυμφορηθούν οι φυλακές, αποσυμφόρησε το μικρό πλημέλημα και ταυτόχρονα τους αρρώστους και αυτό είχε αποτέλεσμα στις αυτές. Τα διαμάντια, αγαπητέ μου κύριε, βγαίνουν και θα βγαίναν έτσι κι αλλιώς φυλακές. Δεν είναι ότι κάποιος που έκανε ένα έγκλημα θα μείνει για όλη τη ζωή φυλακή γιατί μπορεί να το ξανακάνει. Υπάρχει νόμος, υπάρχει δίκαιο, υπάρχει κανόνας. Να μου επιτρέψετε κάτι όμως. Κύριε Μάρκου, να αλλάξει αυτός ο νόμος. Να μου επιτρέψετε κάτι. Δεν μπορεί για απόφυλα ανθρωποκτονίας να κάθεται 2 χρόνια και να βγαίνει. Κύριε, θα το ορίσουν οι δικαστές αυτοί. Όταν έχει φάει. Λοιπόν, και οι δικαστές. Δεν είναι υπερανοκριτικοί οι δικαστές. Δεν είναι υπερανοκριτικοί οι δικαστές. Εγώ δεν εκτιμώ καθόλου τον κύριο Χρυσοκοϊδη. Με συγχωρείτε πολύ, δεν θέλω να σας προσβάλλω. Όχι, δεν είναι. Το πιο σύντομο ανέκδοτο των τελευταίων ημερών είναι η ανακοίνωση του κυρίου Χρυσοκοϊδη προχτές. Ήμουνα πάντα υπερασπιστής των ατομικών δικαιωμάτων. Το πιο σύντομο ανέκδοτο, το οποίο καγχάζει η κοινωνία. Διότι δεν έχει υπάρξει ποτέ Χρυσοκοϊδης σε θέση εξουσίας και να μην καταβαραθρωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τι έκανε δηλαδή. Λοιπόν, έπιασε 17 Νοέμβρη, αυτό είναι το πρόβλημα. Προσέξτε τώρα. Τι λέει, έπιασε, λέει, 17 Νοέμβρη. Τώρα. Έσκασε μπόμπα στα χέρια του ξηρού και πιάστηκε η κατάσταση. Δεν την έπιασε ο Χρυσοκοϊδης. Και το τοξοβόλο. Λοιπόν, σιγά τον εγκληματία. Α, σιγά. Σιγά κανένα τον εγκληματία. Σιγά τον εγκληματία. Μα είχε τέτοιο προστάσιο. Πού το πήγαινε. Σιγά τον εγκληματία. Και ξέρετε. Είναι εγκλήμα αυτά που έκανε ο τοξοβόλος. Να το βγάλουμε έξω. Ο τοξοβόλος τον είχε. Να το βγάλουμε έξω. Σιγά τα εγκλήματα που έκανε. Να σας πω, εγώ θα μιλήσω άλλα 3-4 λεπτά. Ελάτε. Ή θα αφήσετε τον κύριο Ιωαννίδη να με μιλήσει ή δεν θα ξαναμιλήσω. Όχι, κάνατε ωραίο τέλειος. Συζήτηση. Όχι, δεν είναι συζήτηση αυτή. Προτιμώ να μιλάτε εσείς. Γιατί θα έπρεπε από την αρχή να αρχίσω γιατί από τον αυτά Γιακώβη. Που λέτε... Όταν έλεγε για τον Τσίπρα, γιατί θα θυμηθείτε εσείς κύριε, ειδικά κύριε Παναγιωτόπουλε, όταν ήρθε ο Ερντογάν και τι είπε, πώς του απάντησε και ο Παυλόπουλος και ο Τσίπρας. Δεν το θυμάται όμως ο κύριος Ιωαννίδης. Σύμφωνοι, πάμε στο θέμα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν θέλω να διακόψω. Ερχόμαστε τώρα στο γεγονός το επικοινωνιακό. Οι καταληψίες και οι καταλήψεις. Κάθε φορά που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε δυσκολία, στα εθνικά είναι σε δυσκολία, με το ποδόσφαιρο τα κάνει μαντάρα, στην υγεία αρχίζει να την καταστρέφει, στο πολιτική προστασία έφερε έναν εκδιήγητο νομοσχέδιο, πετάγεται κάποια ένας μπαλαντέρ. Τον τοξοβόλο που τον παρακολουθούσαν 2 μήνες πηγαίναν από πίσω του. Το είδατε στις γελιογραφίες. 10 ασφαλίτες και την κατάλληλη στιγμή για να προσανατολίσουμε. Τι καλά στην τον πιάσαμε την κατάλληλη στιγμή. Τι θέλετε, είχε. Την επόμενη στιγμή θα βρεθεί μια δημοσκόπηση. Την τρίτη στιγμή θα βρεθεί μια κατάληψη που ακόμα υπάρχουν αρκετές. Θα πω κάτι όμως και για την αστυνομία. Και για την παιδεία. Το ξέρετε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή εν ενεργεία καταλήψεις στα πανεπιστήμια. Σας πληροφορώ εγώ ότι υπάρχουν. Όπως σε σχολές, όπως. Όπως σας λέω ότι πριν από μια εβδομάδα σταμάτησε κατάληψη 1 μήνα στο παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο. 1 μήνα κατάληψη. Οι Βρετανικές αρχές ζήτησαν από την αστυνομία να εφαρμόσει τον νόμο και η αστυνομία είπε: Δεν είστε με τα καλά σας, σας παρακαλώ. Έγινε αυτό που λέτε. Βεβαίως. Αυτό πολύ σοβαρό. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Αγρίνιο. Εσείς ήσασταν με την Ελλάδα. Μην αδιακόπτετε, κύριε, είστε αγενείς.
Με συγχωρείτε, κύριε Μάρκου, ναι, δεν καταλαβαίνω. Είστε αγενεί, δεν θα με πάρετε. Άμα δεν φοβάστε να απαντήσετε στι ερωτήσει, μπορείτε να κάνετε ένα μονόλογο μόνο σα και να τον ανεβάσετε στο YouTube. Δεν εκπομπή. Και ολοκληρών. Έτσι. Άρα σα με την αστυνομία εκεί. Πάτρας, στο Πανεπιστήμιο, όχι, θέλω να δω πόσο ανοήτω νομοθετείτε. Ναι, ναι, για στο Πανεπιστήμιο τη Πάτρα, η Πρίτανη έχει κάνει την τελευταία εβδομάδα έκκληση. Όχι μέσα στο κάμπους, γύρω από το κάμπους για κλοπές καλωδίων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Και η αστυνομία αγρών ακουράζει και δηλώνει ότι δεν έχω και δυνάμεις. Άρα, για να ολοκληρώσω και θα πω και μια τελευταία και αν θέλετε δεν ξέρω. Ελάτε για να κλείσουμε. Για τις ΜΚΙΟ. Άρα ο κύριος Μάρκου λέει να μπαίνει η αστυνομία μέσα στο Πανεπιστήμιο. Όχι, μην πάμε στη ΜΚΙΟ. Αυτό λέτε. Να μην πούμε στο θέμα αυτό. Για να ολοκληρώσω λοιπόν. Η κατάληψη συγκεκριμένη έληξε μετά από διάλογο που οι Πρετανικές αρχές κάνανε. Αυτός ήταν ο τρόπος λύσης του προβλήματος. Θέλω να σας δείξω πόσο υποκριτές είστε. Στα εθνικά υποκριτές. Στην πολιτική προστασία υποκριτές. Στη δημόσια τάξη υποκριτές. Στην παιδεία υποκριτές. Στα κολόγια τα κάνατε πανεπιστήμια. Παντού είστε υποκριτές. Θα καταρρεύσετε με γδούπο. Ούτε καν με λίγο. Κύριε Ανίδα, απάντηση. Λοιπόν. Για να κλείσουμε τον κύριο απάντηση. Σιφ. Κάνουν ένα λάθος στο ΣΥΡΙΖΑ. Χρησιμοποιούν λέξεις όπως υποκριτές ή ψεύτες σε εμάς. Δεν ξέρω ποιον έχουν στην πολιτική επικοινωνία. Όταν λένε αυτές εδώ τις λέξεις, νομίζω κάθε πολίτης βλέπει στο πρόσωπό τους τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας αυτές εδώ τις λέξεις. Η απάντηση είναι μία. Πονάει πάρα πολύ το ΣΥΡΙΖΑ που η Νέα Δημοκρατία νομοθέτησε και έφτιαξε όλους αυτούς τους νόμους. Και για τα πανεπιστήμια που ξυλώνουμε πλέον το παρακράτος που υπάρχει μέσα στα πανεπιστήμια. Εγκαλεί τώρα ο κύριος Μάρκου την αστυνομία για μια κατάληψη στο Αγρίνιο, ενώ πιο πριν ήταν από την άλλη πλευρά και έλεγε γιατί η αστυνομία μπήκε μέσα στην ΑΣΟΕ για να ξυλώσει όλο αυτό το παρακράτος που υπήρχε μέσα στην κατάληψη. Που συζητήθηκε πολύ 100%. Δηλαδή μιλάμε για την πλήρη υποκρισία. Για ένα παρακράτος το οποίο δεν άντεχαν πλέον οι φοιτητές, δεν άντεχε το ακαδημαϊκό προσωπικό κανένας. Το πρόβλημα λύθηκε με ασφάλεια, διάλογο, όχι με αστυνομία. Η ασφάλεια αυτό σας λέω, είναι σας ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο προφανώς και δεν μπορεί να το διαχειριστεί ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε έναν νόμο, ποινικό κώδικα, που αποφυλάξει και αυτό που λέει ότι σιγά ψη βγήκαν έξω οι ασθενέστεροι. Θέλω να θυμίσω στους τηλεθεατές ότι αυτοί που έκαναν το βαρύ έγκλημα στην Ίδρα, το θυμάστε, ναι, στην ταβέρνα, είχαν βγει με τον νόμο του κυρίου Παρασκευόπουλου. Θέλω να θυμίσω στους τηλεθεατές ότι οι τρομοκράτες που βγαίνανε με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Θέλω να θυμίσω στους τηλεθεατές ότι αυτοί που έβγαιναν μέχρι και βιαστές παιδιών, έβγαιναν με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Οπότε δεν μπορεί να κουνάει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εμάς το δάχτυλο για τα θέματα ασφαλείας. Όταν η Ελλάδα ήταν ένα ξεφράγο αμπελή επί ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ιωσήφ. Νομίζω ότι απολέσαμε λίγο μέρος της ψυχραιμίας μας. Μια παρατήρηση, τη λέξη υποκρισία τη χρησιμοποιήσατε και εσείς μόλις. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, να πω ότι. Πλησιάζετε τώρα πολύ από Νέα Δημοκρατία, θα σας κάνουν κριτική. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι η αστυνόμευση και η καταστολή είναι ένας από τους άξονες που οδηγεί στην ασφάλεια. Αλλά πρέπει να έχει μέτρο, διότι αν φτάσουμε να καταστατηγούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε δεν έχει κανένα νόημα αυτή η επίτευξη αυτήν του τύπου της ασφάλειας. Ένας άλλοι άξονες που μας οδηγούν στην ασφάλεια είναι ο σχεδιασμός. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι το να ελευθερωθούν τα εξάρχεια, δεν αντιλαμβάνομαι ποια είναι η συνέχεια. Δηλαδή, εάν τα ελευθερώσουμε και απλά αυτοί που ήταν εκεί πέρα πάνε στις διπλανές γειτονιές, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Και αυτό δεν είναι, είναι μεταφορά της εγκληματικότητας. Σωστό είναι. Επίσης, δεν αντιλαμβάνομαι. Ποιο είναι το κομμάτι της μεταρρύθμισης, δηλαδή το να γεμίσουμε τις φυλακές του και μετά να αρχίσουμε να διώχνουμε κόσμο τις φυλακές γιατί είναι υπερπλήρης, εάν δεν κάνουμε μια μεταρρύθμιση σε επίπεδο σοφρονιστικών ιδρυμάτων, σε επίπεδο ιδρυμάτων γενικά, δεν νομίζω ότι θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Και τέλος, θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι ο μοναδικός τρόπος να επιτύχεις μια ασφάλεια που έχει νόημα για την κοινωνία είναι μέσω της ευζοίας. Δεν είναι μέσω της αστυνόμευσης, δεν είναι μέσω της καταστολής. Αυτά είναι για να περιφρορούν την ασφάλεια. Δεν είναι για να επιτύχουν. Ο Χρυσοχοίδης είναι καλός ή όχι? Έχει κάνει πράγματα που είναι σωστά, έχει πράγματα να κάνει που διαφωνώ. Πάντως, κύριε Ιωσήφ, παρακαλώ. Μην αθώνουμε τόσο εύκολα με την έννοια την ιδεολογική και την πολιτική. Δεν αθώσω. Όλα κάτι. Αυτά τα κακοποιά στοιχεία που στραγγαλίζουν. Σε καμία αν υπεράσπεις τους γέροντες για να τους πάρουν 120 ευρώ. Μα ίσα δεν αθώσω. Και ούτε να φορτώνουμε σε αυτούς στοιχεία που αφορούν την ταξική πάλη ή την έννοια του απόκληρου της κοινωνίας που τους αναγκάζει. Είναι κακοποιοί, είναι εγκληματίες, καθέξιν και εξ συστήματος. Και πρέπει να αντιμετωπίζονται έτσι.
Καθαρές κουβέντες. Νομίζω ότι όποιος έχει διαφορετική άποψη στο σκηνικό που λέτε, νομίζω ότι είναι κατάσταση ειδικής κοινωνίας. Είδατε στις ιερόδουλες τι έκαναν οι δύο Βούλγαροι. Πάντως η τρομοκρατία με το ποινικό... Σε αυτές τις γυναίκες τις ανυπεράσπισε. Έχει έρθει σε ευθεία πλέον. Όποιος αθώνει την εγκληματικότητα, εγκληματεί κατά της κοινωνίας. Δεν το συζητάμε. Όποιος αθώνει την εγκληματικότητα, ακριβώς εγκληματεί κατά της κοινωνίας. Και με αυτή την κουβέντα του κυρίου Νίκου Ιωσήφ θα κλείσουμε. Κυρίες και κύριοι, ξέρουμε ότι αυτή την κατάσταση τη βιώνετε καθημερινά. Και τη βιώνουν οι άνθρωποι που είναι και μεγαλύτεροι σε ηλικία και έχουν και την οικονομική αδυναμία να προστρέξουν στη βοήθεια security, ιδιωτικής ασφάλειας, συναγερμών, καμερών και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αποτελεί μία από τις χειρότερες μορφές κοινωνικής αδικίας να μην έχεις το δικαίωμα στην ασφάλεια, βασικό ανθρώπινο αγαθό, γιατί δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα. Το κράτος οφείλει να παρέχει σωστές υπηρεσίες ασφάλειας, προστασίας της ζωής και της περιουσίας του κάθε πολίτη, της δικής του οικογένειας, γιατί σε αυτό το άτιμο κράτος πληρώνουμε φόρους, στους δήμους πληρώνουμε δημοτικά τέλη και μας στραγγίζει τον υδρότα και το αίμα της ζωής μας. Καθαρές κουβέντες και ας αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Και ας αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και τον κύριο Ιωαννίδη και τον κύριο Μάρκο και τον κύριο Ιωσήφ. Εμείς είναι Πέμπτη βράδυ, ολοκληρώσαμε και τον κύκλο της ενημέρωσης για αυτή τη βδομάδα και θα επανέλθουμε και πάλι εδώ τη Δευτέρα το βράδυ στις 9 ακριβώς με όλα όσα θα διατρέξουν το τρίμερο που ακολουθεί. Και θα είναι πολλά και σημαντικά. Να περιμένετε γεγονότα που θα αφορούν ερευνητικές και γεωτρητικές κινήσεις της Τουρκίας μεταξύ Καστελορίζου και της θαλασσίας ζώνης νότιο-ανατολικά της Κρήτης. Να τις περιμένετε τις αμέσως επόμενες μέρες ή εβδομάδες. Το φωνάζουμε 5 μήνες να έχουμε το νου μας. Όπως επίσης θα περιμένετε από τις αρχές Μαρτίου τεράστια διόγκωση των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Είναι σχεδιασμός του Ερντογάν, ο οποίος θα δείτε να εξελίσσεται τους αμέσως επόμενους μήνες, αλλά και τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Λοιπόν, καλό βράδυ. Ακολουθεί ο Γιώργος Μελιγκόνης με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο και με 2 ώρες γεμάτες ενημέρωση από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως στα μεσάνυχτα η Νατάσα Γιάμαρη με εκλεκτούς καλεσμένους. Καλό βράδυ, καλό τρίμερο.